δεξιά στα αριστερά του, σκεφαλιά που έχει μπροστά για τον Μανελίδη κατεβαίνει. Από τα χαβένα στα κομμάτια του ξεκινάει χαμηλά και πάλι με καθοδηγεί για τον Καρόνια. Ο οποίο την πετάει στον άξονα στην αγωγή. Είναι ο αρχηγό του, το πάρει και το σου στην κίνηση. Φοβερή φάση. Ο Λευθέρω κοιτάει γήπεδο, παίζει κατοχή και πετάει την μπάλα κάθετα σε πρώτο χρόνο για τον Κεχαγιά. Ο οποίο θα μοιράσει και πάλι κάθετα στην κίνηση που έχει ανάμεσα. Δεν μπορεί και να πάει να πήγε πάλι με καθοδηγεί με το χαζεδονίου βέβαια. Ουσιαστικά να βιάζει τον παλό του το Μαξιβάνι να τον εποπτεύει ο τελευταίο στενά σε τον χρόνο. Πρώτο χρόνο για τον πλάιο μπακ, τον Σακόγλου, ο οποίο ανεβαίνει κατά μέτωπον. Στην κίνηση που έχει ανάμεσα από δύο αντιπάλου, θα κοιτάξει την μπάλα. Θα βολευτεί και πάλι να την πετάξει χαμηλά και πάλι στον άξονα από τον Καγιάννη. Πώ θα πάρει τον δεύτερο ευκαιρία. Ο πλήθη βάλετρα εκτελεί ένα πυρωμένο βέλο από τον Καγιά που ανοίγει το σκορ. Όπλησε βάρετρα, στόχευσε, εκτέλεσε, σκόραρε. Ήταν ο Κεχαγιάς, κυρίες και κύριοι. 1-0 ο Ιωνικός στο 17. Ανεβαίνει κατά μέτωπο αυτή τη φορά σε πρώτο χρόνο. Θα γυρίσει τη μία στα δεξιά στο Μανελίδη και στο πίσω Βελίδη. Και πάλι Μανελίδη! Βγάζει την άμυνα στο Ελληνόγλου. Στον άξονα αυτή τη φορά δυναμή καθοδηγεί και βαλιά πάσα στα αριστερά στην κίνηση που είχε ανάμεσα από δύο αντιπάλου. Σε βοηθήθηκε πάλι ο Μακρόπουλο, κατεβάζει την μπάλα χαμηλά και πάλι για τον Σακόγλου. Τελευταίο πάει στον άξονα, μοιράζει με τη μία κάμερα και τον χρόνο για λευκιά. Ο Πάινα βγήκε πάλι με καθοδηγεί, θα γυρίσει με τη μία στον άξονα. Δεν λεφτά, τι παλεύει και μεγάλη ευκαιρία που δεν χάνεται με τίποτα. Με τον Μακρόπουλο βέβαια να ισοβαρίζει την πλάστιγκα. Συνεργασία των δύο ευρύκε σε θέση βολή ο Καρόνια στο Μακρόπουλο, τον οποίο έστρωσε σε θέση βολή. Όπως ανέφερα, για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα του πλάνου. Η απάντηση 4 λεπτά αργότερα, στο 21. Στον αγωνιστικό χώρο και πάλι διορθώνω κάπως κειμένα ή του Ιωνικού. Έτοιμος να πάρει ο κόσμος στην κίνηση, να γυρίσει τη μία στον Κωνσταντινίδη, θα συνεργαστεί άψογα με τον πλάγιο μπακ και τον Ελληνίδη, ο οποίος ακολουθούσε βέβαια. Και βγαίνει σέντρα στον άξονα δυναμικά στο παιχνίδι! Ένα δυνατό σου στην κίνηση από τον Μανελίδη, μπάλα καταλήγει out. Για να πρεσάρει. Κίνηση που βγαίνει πιο πίσω στον Κωνσταντινίδη, βγαίνει η σέντρα στον Νάσο Δημήτρη, πρώτη κίνηση από τον Μανελίδη, υπάρχει τι, υπάρχει πέναλτι, προφανώς. Δεν έχω καταλάβει τι έχει δείξει ο Αγγελάκης. Αν υπάρχει πέναλτι, συνεπώς ήταν η κίνηση που έκανε ο Μανελίδης. Πήγε να περάσει την μπάλα. Μανελίδης απέναντι στον Ελληνογλου. Τελικά μεταφορά εκτελεί μπάλα στα δίκτυα. 2-1 Ιωνικός. Στο 38. Τη βολή στο Μανελίδη. Βγάζει την άμυνα ο στόπερ και πάλι ο Ιωνικός στο προσκήνιο. Πρέπει να σκάβει την μπάλα, ζυγίζει αυτή τη φορά την επίθεση την μπάλα στα χέρια του Σεβεδίνογλου. 2-2. Κατεβαίνει και τρίτος για να κλείσει το δικό πεδίο. Κατεβαίνει κατά μέτωπο στον άξονα. Μεγάλη ευκαιρία πάλι να βγει Κωνσταντινίδη. Θα μοιράσει στον άξονα. Μεγάλη που δεν βγαίνει. Και χάνεται με το δοκάρι. Με τον Χατζη Αντωνίου. Γαϊτανίβη να ελέγχει, να μπει την μπάλα πίσω στο ποσάρισμα. Έλλη μετά στο πρόσωπο τη άμυνα. Έχει φορά μπροστά για τον Στεριανό, ο οποίο ουσιαστικά θέλει να βάλει στην περιοχή μπροστά από τον Ιωνικό Στεριανό. Ειδικά στο πρόσωπο για να βγει, θα πάρει τον Στριγκίνη. Μπαλά περνάει. Out! Μεγάλη ευκαιρία εδώ για τον Μπάοκ να μπει ξανά στο διεκδίκηση. Με τον Τσεβρεντζή, κίνηση που βγαίνει και πάλι στο σκηνιό, ανεβαίνει κατά μέτωπο εδώ. Ο Κουσιόρα, συνεργασία των δύο με καρπού και πάλι δεξιά με μια μοναδική ευκαιρία για τον Κωνσταντινίδη να σουτάρει. Out! Θα διώξει ο στόπερ, ανεβαίνει κατά μέτωπο και πάλι για τον Καρόνια υπάρχει φάουλ. Και μεγάλη μπαλιά στην πλάτη της άμυνας, ότι και μπαλιά από τον Χασλανίδη, κίνηση που βγαίνει και πάλι από τα δεξιά με τον Μαλίδη, με τον Ελλήνη να υποδείται την πετάει στην πλάτη της άμυνας, μπροστά και τον Κωνσταντινίδη που γίνεται αποδέκτης! Κωνσταντινίδης! 3-1! Μεγάλη μπαλιά από τον Ελληνίδη, ο οποίος τον βρήκε αμαρκάριστο.
3-1 σχεδόν στο 56. Αν δεν κάνω λάθος και εγώ βέβαια. Η μπάλα περνάει από τα δεξιά, έτοιμος να πάρει την επέλαση και πάλι μια στο γονίδι, γυρίζει τη μία στο δεξί του πόδι. Από αυτήν την αντίπαλα του παίζει μπάλα, μιλάει και πάλι πρέπει να πάρει, είναι πάνω το σουτάρι. Κάνει την μπάλα ο Βέργος. Βέβαια ο Κουσκιώρα, κινήσει που βγαίνει και πάλι από τον Μισοβιλάκη, σαν χώρο που γίνεται και πάλι στον άξονα με τον Στερικανό τον Πασκάλι, κινήσει που βγαίνει και τον χώρο με ευχαίρο, να βγει Σακόγλου, γκολ! 3-2. Στο 70. Στον Ελληνίδη, συνεργασία των δύο καρπούς πάνω από τα δεξιά, έτοιμος να πάρει την επέλαση και πάλι πίσω η μπάλα στο στόπερ, ο οποίος θα λύσει την περιοχή και πάλι με δίκα στο σύνολο, κάθεται παλιά στο χώρο, ευκαιρία να παραβεί, Βέργος! Γκολ! 4-2 με τον Βέργο. Να βάζει την ατομική του πινελιά. Στο ημίωρο του δευτέρου μέρους, δηλαδή στο 75. Μετά το 2-1 του πρώτου μέρους ήρθε ένα δεύτερο ημίχρονο, το οποίο κλείνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τον Ιωνικό.